Έχω την τιμή και φέτος να συντονίσω την ακροτελεύτια εισήγηση και θέμα του 12ου Pharma Point. Ελπίζω να συνεχίσουμε και του χρόνου να είμαστε εδώ με ένα καλύτερο χαμόγελο στο πρόσωπο. Και είμαι χαρούμενος που μέσα στους ομιλητές είναι και ο γιατρός ο Βασίλης ο Τριτάκης, τον οποίο ξέρω από χρόνια και τον ξέρω και στο πεδίο έξω, στο φυσικό περιβάλλον, σε διάφορες δραστηριότητες εντοπισμού αυτοφυών ελληνικών φυτών. Επίσης, με την ευκαιρία αυτή, με δεδομένο το ότι λείπει από την ακαδημαϊκή μόρφωση, από τα πανεπιστήμια που βγάζουμε, ενώ χειριζόμαστε όμως τέτοια προϊόντα αγιουβερδικά, λείπει αυτή η ακαδημαϊκή μόρφωση και υπάρχει ένα κενό γνωστικό, το οποίο μπορεί να το προσεγγίσει κανείς με δύο τρόπους, είτε με καχυποψία, είτε απλώς να το απορρίψει επειδή δεν το γνωρίζει. Ευκαιρία λοιπόν είναι, αφού έχουμε φαρμακοποιούς αυτή τη στιγμή εδώ πάγκου, μαχόμενους φαρμακοποιούς, να αποκτήσουν αυτή τη γνώση, την οποία πιστεύω θα καλύψουν και οι δύο ομιλίες σας, και παράλληλα λύστε και τη δικιά μου απορία. Με ξέρεις Βασίλη, χρόνια είμαι στο βουνό, έχω και την τιμή τελικώς να είμαι ο εθνικός συγγραφέας του Red Data Book, της βίβλου, της ερυθράς βίβλου σπανίων και απειλουμένων φυτών της Ελλάδας. Γνωρίζω λοιπόν ότι σε όλα υπάρχει μια εξελικτική διαδικασία μέσα από την παραλλακτικότητα, η οποία κατέληξε στις μορφές οι οποίες είναι οι πλέον αποδεικτικές στο να χειριστούν το δούνε και λαβίν, δηλαδή το τι καίει μια μηχανή, το βαθμό απόδοσης, τους πόρους του περιβάλλοντος, άρα και πιο βιώσιμες. Και λέω τώρα εγώ απλά μια απορία και θέλω και αυτό να το λύσουμε. Πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε από καταστάλαγμα πολιτισμού μιας άλλης υπήρου και να είναι και σε μας αποδοτικός? Μήπως είναι μόνο ένα εμπορικού ενδιαφέροντος φαινόμενο ή όχι? Είναι κάποιες απορίες που καλά είναι να λυθούν με την ευκαιρία που οργανώνουμε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, καλώ στο βήμα την χημικό, τη Σοφία Παπαδοπούλου, που είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εφαρμογής της Επιστήμης Αγιουβέρδα. Έχετε το λόγο, κύριε Παπαδοπούλου. Καλησπέρα σε όλους σας. Και βασικά θα ήθελα να αρχίσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ που τιμήσατε τη σημερινή μας έτσι παρουσίαση. Ένας χαιρετισμός γενικά στην Ανατολή και στην Αγιουρβέδα είναι ο χαιρετισμός «Ναμαστέ». «Ναμαστέ» σημαίνει το θεϊκό, το ανώτερο κομμάτι μέσα μου. Αναγνωρίζει και χαιρετά το θεϊκό, το ανώτερο κομμάτι μέσα σου και γινόμαστε ένα. «Ναμαστέ» λοιπόν. Ο ομιλητής είναι, όπως είπαμε, είναι ο γιατρός, ο βελονιστής, ο Βασίλης ο Τριτάκης. Σε κάποια έντυπα είχε αναφερθεί το όνομα του κυρίου Τσουρουτσόγλου, με τον οποίο κάναμε στο παρελθόν πολλές έτσι ανάλογες εκδηλώσεις, και πρώτο Θεός πιστεύουμε σε μια εκδήλωση της Φαρμελά στην Αθήνα θα τον έχουμε έτσι μαζί μας. Και σήμερα, με το θέμα μας, το συγκεκριμένο θέμα, θα ήθελαμε να τονίσουμε ότι η επιστήμη της Αγιουρβέδα, όπου κανείς, για την οποία κανείς αν χτυπήσει στο διαδίκτυο θα βρει πάνω από 8 εκατομμύρια αποτελέσματα, που σημαίνει ότι είναι αρκετά διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο, είναι και μια έμεση απάντηση αυτή, ότι σαφέστατα δεν έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Έχει φύγει από τις αρχές του αιώνα, είναι μια παράδοση 5.000 χρόνων, που από τις αρχές του αιώνα έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας προέλευσής της και πια είναι διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα αυτό που προσπαθούμε να προφυλάξουμε και σαν ελεμαία είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς της, είναι επειδή ακριβώς αυτό αρχίζει και γίνεται πολύ της μόδας και ακόμα δεν έχουν προλάβει να θεσμοθετηθούν κάποια πλαίσια σε πολλές χώρες, προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να προστατέψουμε αυτό το όνομα. Λοιπόν, στη σημερινή παρουσίαση περισσότερο θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν είναι μια θεωρητική, φουτουριστική, φιλοσοφική ιατρική, αλλά έχει συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις που μπορούν να μας δώσουν πολλές λύσεις στη σύγχρονη καθημερινότητα, στην όποια καθημερινότητα, με τις όποιες συνθήκες κρίσης ή μη. Αυτό άλλο
μάλιστα πορεύει και από την ετυμολογία της λέξης Αγιουρβέδα, που πολύ ίσως γνωρίζετε, θυμίζω πολύ σύντομα ότι είναι από το Άγιους, υγεία ζωή, και το Βέντα, επιστήμη γνώση. Και έτσι πολύ ελεύθερα μεταφράζεται ως η επιστήμη της ζωής. Έτσι, ενδεικτικά να αναφέρω, οι ρίζες αυτές είναι μέσα στις κρητικές αρχαίες ινδικές, αλλά είναι κοινές Άγιους, υγεία, Βέντα, είδα, που σημαίνει γνωρίζω βαθιά. Ωστόσο, στη σημερινή μας αναλύσαμε στο παρελθόν πολλές φορές για το γιουρβεδικό σύστημα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αυτός άλλωστε είναι σαν τους βασικούς σκοπούς της ΕΛΕΜΕΑ. Ωστόσο, στη σημερινή μας παρουσίαση θα θέλαμε να σχολιάσουμε κάποια σημεία της επιστήμης αυτής που, όπως είπα πριν, θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στις παρούσες κρίσιμες συνθήκες. Άλλωστε, όσον αφορά την ενημέρωση για την Αγιουρβέδα, όπως ίσως γνωρίζετε, η Αγιουρβέδα Ελλάς εκδίδει τα πιο αντιπροσωπευτικά βιβλία στο χώρο, όσον αφορά τόσο την ξένη όσο και την ελληνική βιβλιογραφία. Μάλιστα, πρόσφατα εκδώσαμε το βιβλίο «Αγιουρβέδα και αρωματοθεραπεία» των μεγάλων διεθνώς φήμης γιατρών, τον Dr. Miller. Και μέχρι το τέλος του χρόνου θα εκδώσουμε το δεύτερο τόμο του κυρίου Τζουρτζόλου, του «Επιστήμη της ζωής». Για όσους βρίσκεστε σήμερα εδώ, για ένα μικρό ευχαριστώ, θα σας δώσουμε από το περίπτερό μας, το περίπτερο 24, κάποιες εκδόσεις, είτε του «Ιατρική της φύσης», είτε το πρώτο τόμο του κυρίου Τζουρτζόλου. Έτσι σαν να θυμάστε τη σημερινή έτσι, εκδήλωση. Λοιπόν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην βιβλιογραφία, η Αγιουρβέδα έχει δύο βασικά κομμάτια. Το λεγόμενο εσωτερικό της κομμάτι και το λεγόμενο εξωτερικό της κομμάτι. Το εσωτερικό της κομμάτι ασχολείται με στοιχεία, με πληροφορίες όσον αφορά το σύμπαν, τη δημιουργία, γενικά την ύπαρξη σε όλες τις εκφράσεις της. Βεβαίως, η Αγιουρβέδα είναι αναγνωρισμένο παγκόσμια, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σαν ένα σύστημα παραδοσιακής ολιστικής ιατρικής. Ωστόσο, στο σύστημα αυτό, η υγεία, και θα ήθελα να το προσέξετε αυτό, δεν αποτελεί αυτοσκοπό, δεν είναι το τέλος του δρόμου. Είναι απλά μία βασική προϋπόθεση για την πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου. Για να θυμηθεί κάποιος, να θυμηθούμε την πνευματική μας φύση. Στοιχείο, άλλωστε, μην ξεχνάμε, που μας ξεχωρίζει και από τα υπόλοιπα όντα στη φύση. Είναι βασικό σκοπός, λοιπόν, είναι να ξαναθυμηθεί ο άνθρωπος την αληθινή του φύση. Με κεφαλαίο το Α, με κεφαλαίο το Φ. Σε αυτό, λοιπόν, το εσωτερικό μέρος θα προσπαθήσω έτσι λίγο να σας υποψιάσω. Γιατί, ξέρετε, το υλικό είναι έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ και γιατί, ξέρετε, σε όλες αυτές τις επιστήμες, φιλοσοφίες που έχουν να κάνουν με τη σοφία της παράδοσης, πολύ μεγάλη σημασία έχει και η προσωπική ενασχόληση. Είναι, κατά κάποιο τρόπο, βιωματικές έτσι, επιστήμες. Είναι σαν να λέμε κάποιον, η ζάχαρη είναι γλυκιά, αν δεν την έχει δοκιμάσει. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει βέβαια τα ενάσματα, από εκεί και πέρα όμως θέλει και μια προσωπική έτσι, ενασχόληση. Και υπάρχει και το εξωτερικό μέρος, όπου έχει να κάνει με μια εξαιρετικά οργανωμένη, εφαρμοσμένη ιατρική επιστήμη, που μας δίνει μεθόδους, τεχνικές, λύσεις, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, για να παραμείνουμε νέοι και υγιείς για πολλά πολλά χρόνια. Μεθόδους που μπορούν να έχουν να κάνουν, να ξεκινούμε από ειδικά μασάζ, τεχνικές αποτοξίνωσης, μπαίνουν μέσα χρωματοθεραπείες, αρωματοθεραπείες και φτάνουν μέχρι και αρωματοθεραπεία, βοτανοθεραπεία. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που τυχαίνει και αντιπροσωπεύουμε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες, ίσως τη μεγαλύτερη και την πιο καταξιωμένη στον χώρο της παραγωγής αγιουρβεδικών προϊόντων στην Ιμαλάια. Πολλοί από εσάς τη γνωρίζετε και ίσως έχετε δει κι εσείς. Μπορείτε να καταλάβετε, έχετε προσωπική εμπειρία. Ο Βασίλης ο Τριτάκης θα προσπαθήσει να σας υποψιάσει, όπως είπα πριν, έτσι στο λεγόμενο εξωτερικό κομμάτι, μέσα από την πολυετή του εμπειρία και ενασχόληση με την επιστήμη αυτή, αλλά και γενικότερα με το χώρο της παραδοσιακής υγείας. Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομη για να δώσω λίγο το χρόνο, γιατί είδα ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει και θα κοιτάξω να συντομεύσω όσο το δυνατόν περισσότερο. Όπως έλεγα λοιπόν πριν, η Αγιουρβέδα δίνει πολλά στοιχεία της ύπαρξης, βοηθώντας να ξαναθυμηθούμε την
αληθινή μας φύση, την πνευματική μας φύση, ενισχύοντας όσο είναι δυνατόν αυτό που λέμε πνευματικότητα, την πνευματικότητά μας. Την πνευματικότητά μας όμως με την ευρεία έννοια του όρου και καμία σχέση μόνο στενά με τη θρησκεία. Άλλωστε, πολλές φορές έχουμε τονίσει ότι η θρησκεία ίσως είναι το μονοπάτι που οδηγεί στην πνευματικότητα και έχει να κάνει με τον κάθε τόπο, με τον κάθε λαό. Η πνευματικότητα είναι κάτι πολύ πιο πάνω. Η πνευματικότητα είναι το κλειδί, όπως λέει ο διεθνώς φήμης αγιορβεδικός γιατρός, ο Dr. Chopra, το κλειδί για την τέλεια, για την τέλεια υγεία. Η πνευματικότητα είναι στην πράξη, θα έλεγε κανείς, η από μέρα σε μέρα απελευθέρωση του νου από τις εξαρτήσεις του. Γεγονός πολύ σημαντικό, εάν λάβει κανείς τη βασική κατευθυντήρια αρχή στην Αγιουρβέδα που λέει ότι ο νους ασκεί την πιο βαθιά επίδραση στο σώμα και ότι η απελευθέρωση από τις ασθένειες εξαρτάται από την εξισορρόπηση της δικής μας συνειδητότητας και την επέκταση αυτής της ισορροπίας στο σώμα. Πολλοί άνθρωποι προτιμούν την εξάρτηση από την ελευθερία, παρόλο που αρνούνται πραγματικά το γεγονός αυτό. Αν και η εξάρτηση μπορεί να είναι επώδυνη, είναι ταυτόχρονα βολική και άνετη. Έτσι, όταν αντιμετωπίζουμε κάτι ή κάποιον έτσι, που δεν μας είναι ευχάριστος ή ευχάριστο, κάτι που δεν μας είναι αρχικά ευχάριστο εξαιτίας της δικής μας εξάρτησης, αποφεύγουμε πραγματικά να το αντιμετωπίσουμε. Αποφεύγουμε πραγματικά να κάνουμε αυτό που χρειάζεται να κάνουμε. Και απομακρυνόμαστε από το θέμα επινώντας αληθοφανείς εξηγήσεις, δοκιμάζοντας επιφανειακές λύσεις που συνήθως ποτέ δεν λειτουργούν εν τέλει. Αυτός είναι ο λόγος που ο πόνος, η απογοήτευση και το αίσθημα κενού δεν μας εγκαταλείπουν. Όσο δε εδραιώνουμε μια τέτοια αρνητική στάση, τόσο θα είμαστε κυριολεκτικά έρμεα των εξωγενών καταστάσεων. Υπάρχει μια παραδοσιακή ανατολίτικη ρίση που λέει «Δεν μας γερνούν τα γεγονότα τα καυτά, αλλά η αντίδρασή μας σε αυτά». Και μια που αναφερόμαστε σε ρίσεις, ο Βούδας είπε «Ο πόνος είναι αναπόφευκτος, αλλά το πόσο θα υποφέρουμε από αυτόν είναι προαιρετικό». Ο Νίτσε είπε «Ότι δεν σε... ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό». Βέβαια, έγινε και λαϊκό άσμα, αλλά ο Νίτσε το έχει πει. Μπορούμε να αναφερόμαστε για πολλή ώρα σε διάφορες ρίσεις, ωστόσο το μήνυμα που θέλουν ίσως να μας μεταφέρουν είναι αυτό, ότι ο πόνος θεωρείται ευκαιρία για γνώση, για αλλαγές, για εξέλιξη. Είναι σχολείο για την εκμάθηση του μεγαλείου της ανθρώπινης ύπαρξης. Μας κάνει να στρέψουμε τα βλέμματα μέσα μας, γεγονός που όταν το κάνουμε, σύν της άλλης, μας βοηθά να συναντιόμαστε, να επικοινωνούμε με τους άλλους καλύτερα, σαν να συγκοινωνούν τα δοχεία. Ξέρετε τη θεωρία των συγκοινωνικών δοχείων. Θα έχετε άλλωστε παρατηρήσει ότι σε δύσκολες στιγμές τείνουμε να ερχόμαστε πιο κοντά ο ένας με τον άλλο, γινόμαστε πιο όρημοι, πιο σοφοί. Και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει μια τάση εσωτερήκευσης είναι πολύ σημαντικό. Στρέφοντας το βλέμμα μας προς τα μέσα, ερχόμαστε σε επαφή με τη δική μας συνειδητότητα. Θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι κοιτούν μέσα τους, ότι όσο μάλλον οι άνθρωποι κοιτούν μέσα τους, τόσο περισσότερο... Συγγνώμη, όσο λιγότερο οι άνθρωποι κοιτούν μέσα τους, τόσο περισσότερο κοιτούν προς τα έξω, προβάλλοντας τις ευθύνες τους στους άλλους. Κάθε προβολή μας απομακρύνει περισσότερο από το κλειδί που αναφέραμε πριν, την πνευματικότητα. Πολλά πράγματα δεν είναι λάθος από μόνα τους, αλλά η χρήση τους είναι αυτή που είναι λανθασμένη, γιατί η συνειδητότητα που βρίσκεται πίσω από αυτή τη χρήση είναι ιδιωτελής. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει κανένα κακό στα χρήματα ή στην επιστήμη, αλλά όταν υπάρχει απληστία, εγωισμός ή φόβος, τότε αυτά τα αγαθά χρησιμοποιούνται κατά λάθος τρόπο.
Γι' αυτό δεν χρειάζεται να παρνηθούμε κάτι συγκεκριμένο, αλλά να προσέξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε γι' αυτό. Η απάρνηση των σκέψεων είναι πολύ πιο δύσκολη από την απάρνηση των αντικειμένων ή την απόλυψη άλλων προσώπων. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή που θα χρειαστεί να απορρίψουμε έτσι, απριόρι, κάποιο άτομο, κάποια κατάσταση, κάτι, ίσως θα ήταν καλύτερο, ίσως να δούμε μήπως μπορούμε κάτι να απορρίψουμε, να διορθώσουμε στη σκέψη μας. Η απάντηση της σκέψης είναι πολύ πιο εθέρεα, γιατί η σκέψη είναι σύμφυτη με την ύπαρξή μας, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και ο Dr. Deepak Chopra αναφέρει ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν, όπως λέει χαρακτηριστικά, με το τίναγμα μίας σκέψης. Μίας και μόνο σκέψης. Και μάλιστα το αποδεικνύει επιστημονικά και ιατρικά με την περιβόητη θεωρία του περιβατομηχανικού σώματος που περιγράφεται αναλυτικά στη βιβλιογραφία. Δεν είναι απαραίτητο κανείς να είναι σοφός ή άγιος για να τα πετύχει όλα αυτά. Χρειάζεται μόνο να είναι αληθινός άνθρωπος. Σε αυτό το σημείο η Αγιουρβέδα μπορεί να βοηθήσει, γιατί δίνει τη γνώση του τι είμαστε, σε τι πλαίσια κινούμαστε, με τι σκοπό κτλ. Έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορούμε να κατανοούμε καλύτερα, να έχουμε επίγνωση του τι κάνουμε, του τι δεν κάνουμε την κάθε στιγμή, και ακόμα και αν κάνουμε κάτι λάθος, τουλάχιστον να ξέρουμε το γιατί, έτσι ώστε την επόμενη φορά ίσως να είμαστε λίγο καλύτεροι. Ξέρετε, το ταξίδι που στηνιδάκι. Μας βοηθάει λοιπόν εν τέλει να ορίζουμε τις ζωές μας καλύτερα. Μας βοηθάει να αναπτύξουμε μία πιο ισορροπημένη συνειδητότητα. Άλλη λέξη κλειδί, άλλες δύο λέξεις κλειδιά στο αγιουρβεδικό σύστημα, που όπως αναφέραμε και στην αρχή, η επέκτασή της στο σώμα οδηγεί εν τέλει στην απελευθέρωση από τις ασθένειες, οδηγεί στην ενεργοποίηση μηχανισμών αυτοθεραπείας, στην απενεργοποίηση του κρυμμένου δυναμικού, αυτής της κρυμμένης φυσιολογίας που αναφέρει ο Τσόπρα στα βιβλία του, έτσι ώστε κανείς να μπορεί να κάνει το θαύμα κατά άλλους, που δεν είναι θαύμα, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, απλά αυτό να μπορεί να μας κάνει πιο ικανούς, πιο εφευρετικούς, για να ανταπεξέλθουμε στις πιο κρίσιμες καταστάσεις, όπως π.χ. αυτές που περνάμε στις μέρες μας, έτσι δικαιώνοντας το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης, γιατί άλλωστε μην ξεχνάμε πως άνθρωπος σημαίνει άνω θρόσκο. Προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Σας είπα κάποια στοιχεία, έτσι όπως σας είπα πριν, για να σας υποψιάσω όσον αφορά το εσωτερικό κομμάτι του αγιουρβεδικού συστήματος. Η βιβλιογραφία είναι πάρα πολύ πλούσια και απλώς θέλω να σας δώσω το έναυσμα λίγο να ασχοληθείτε και να κάνετε έτσι ο καθένας όπως μπορεί μια την όποια έρευνα. Η Ελεμαία και εμείς είμαστε έτσι κι αλλιώς κοντά σας για να σας δώσουμε τις όποιες κατευθύνσεις.